Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Δίπλα μου στο στούντιο έχω την κυρία Λένα Αποστόλου, η οποία είναι η έφορος του κλάδου ανιχνευτών της Γενικής Αφορίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, η οποία μας έρχεται από την Αθήνα. Κυρία Αποστόλου, θέλω να σε λέω Λένα. Σωστά, καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους ακούνε, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία που λέμε και οι πρόσκοποι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί μας. Βέβαια, όπως είδαμε χθες, στην πόλη του Αγρινίου, έχει γεμίσει η πόλη του Αγρινίου με μπλε φανέλες, κόκκινες φανέλες, τις προσκοπικές. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ στην πόλη αυτές τις ημέρες. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, αν έχει τύχει μέχρι σήμερα και δεν το έχουν ακούσει, ότι έχουμε ένα τριήμερο με τους προσκόπους από ολόκληρη την Ελλάδα στην ετήσια συνάντηση που γίνεται. Μάλλον να μας πεις εσύ περισσότερα γι' αυτό. Σωστά, φιλοξενούν το Αγρίνιο, έχει την τιμή να φιλοξενεί την 37η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Αφορά παιδιά ηλικίας ηλικίου, 15 με 18, έφηβους δηλαδή, τα οποία έρχονται ουσιαστικά και συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, τη Χίο και την Κέρκυρα. Μάλιστα, έχουμε τη χαρά φέλετος να φιλοξενούμε και τα παιδιά του Καΐρου, τα οποία εξ αποστάσεως είναι μαζί μας και όπου μπορούν έχουν παρακολουθήσει με live streaming όλα τα event. Α, μάλιστα. Γιατί έχουμε και εκεί προσκόπους, η καρδιά του ελληνικού προσκοπισμού χτυπάει και στους απόδημους. Οπότε αυτά τα παιδιά καλούνται και έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα καταρχήν, και αυτά τα ενδιαφέροντα έρχονται να μας τα παρουσιάσουν. Διαγωνισμοί χορού, σκίτσα, φωτογραφίες, memes, εφαρμογές app για τα κινητά μας, πολύ ενδιαφέρουσες. Έρευνες που έχουν ψάξει αντικείμενα διάφορα που τους ενδιαφέρουν και έρχονται να μοιραστούν τα αποτελέσματα αυτά με τους συνομιλίκους τους, χορούς, συγκροτήματα, ό,τι πολιτιστικό απασχολεί τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Μάλιστα, γενικότερα δηλαδή αυτή η δράση έχει πολιτιστικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Σωστά, σωστά. Και φυσικά είναι μια ευκαιρία συνάντησης των προσκόπων και για μας και για τις άλλες πολλές τις οποίες επισκέφτεστε κάθε χρόνο, μια ευκαιρία να δείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Σωστά. Σε νέους ανθρώπους, 15 έως 18 χρονών, έτσι. Ακριβώς. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις, λένε, από το Αγρίνιο? Νομίζω οι πρώτες εντυπώσεις των παιδιών, και μίλησε χτες και μίλησαν και τα ίδια τα παιδιά με το χαμό που έγινε στην Τριχονίδα με την τελετή έναρξης, που εκεί μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και συγκινητικό το όλο κλίμα. Είναι πάρα πολύ καλές. Οι άνθρωποι δεν είναι φοβερά φιλόξενοι, ζεστοί, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν ακόμη και άνθρωποι που ενδεχομένως δεν γνωρίζανε για τη δραστηριότητα. Και αυτό είναι που μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις την τοπική κοινωνία μαζί σου. Να πούμε εδώ φυσικά ότι και η Περιφέρεια και ο Δήμος ήταν μαζί μας και είναι συνδιοργανωτές στην όλη δραστηριότητα από την αρχή. Να σας πω επίσης ότι είναι πολύ συγκινητικό για το Αγρίνιο, διότι προσπαθεί 3 χρόνια να οργανώσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά λόγω κορονοϊού κάθε χρόνο αναβαλόταν. Και είχαμε ξεκινήσει λοιπόν την όλη διοργάνωση από το 2020. Και δηλαδή τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν συναντηθήκατε, έτσι? Όπως δεν υπήρξε καμιά δραστηριότητα σε κανένα δεν τομέα. Δεν συναντηθήκαμε, αλλά παρόλα αυτά όμως έγραψε. Οπότε φέτος είναι μεγαλύτερη ανάγκη για συνάντηση. Και έγραψε την ιστορία του, γιατί είναι η πρώτη πανελληνία δράση που γίνεται μετά τον κορονοϊό από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και συνέβη στο Αγρίνιο. Σας ευχαριστούμε, μας τιμάτε ιδιαίτερα. Ξέρεις κάτι, Λένα μου, είναι ευκαιρία. Θα ήθελα βέβαια να δούμε λίγο και τις δραστηριότητες στις οποίες θα παρευρεθεί αυτό το τριήμερο. Ξεκίνησαν από χθες οι δραστηριότητες, να πούμε, θα ολοκληρωθούν το Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ με την τελετή λήξης. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό μετά. Μπορεί να έρθει ο καθένας, φαντάζομαι, έτσι, να τις παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις, να σας δει από κοντά. Χθες παρακολούθησε αρκετός κόσμος. Στην Τριχονίδα είχαμε πολύ, έτσι, είχαμε μεγάλο κοινό. Εγώ θα υποφεληθώ της ευκαιρίας της παρουσίας σου εδώ στο στούντιο του Antenna Star να μιλήσουμε λίγο για τον προσκοπισμό. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά θεωρώ ότι η στάση αυτή έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αρχικά σχετικά νωρίς σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου. Το 1910. Ναι. Ενώ ο προσκοπισμός ο παγκόσμιος ξεκίνησε το 1907, οπότε μετράμε δηλαδή 3 χρόνια μετά. Διαφορά, ναι. Μάλιστα. Γενικά είναι μια παγκόσμια κίνηση. Είμαι πρόσκοπος αρχικά 25 χρόνια περίπου, από όταν είσαι μεγαλύτερη.
Είμαι. Δεν δίνεις. Είμαι μάλλον αρκετά μεγαλύτερη. Εντάξει, τώρα θέλω να μου πεις από ποια ηλικία ξεκίνησες. Ξεκίνησα από την ηλικία των 17, γιατί τότε επιτράπηκαν τα μεικτά τμήματα. Οπότε αν κάνετε τις προσθέσεις μπορείτε να βρείτε και την ηλικία μου. Μάλλον ναι. Βοηθάει ο προσκοπισμός να παραμείνεις φυσική, δραστήρια, όμορφη, λαβερή. Τα νιάτα. Όσο ασχολείσαι με τα παιδιά ή μένεις και σε παιδί, αυτό λένε. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είμαι μια ζωηπρόσκοπος. Πριν ήμουν ανήκα στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού που ήταν οι γυναίκες, ας πούμε, τα κορίτσια, γιατί τότε δεν ήταν κάποια στιγμή. Υπήρχε δεν ήταν διαχωρισμός, λοιπόν, ναι. Υποτίθεται ότι οι πρόσκοποι χτίστηκαν για τους άντρες και δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη φιλοσοφία και οι γυναίκες ήταν οι οδηγοί του Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Κάποια στιγμή όμως γίνανε μεικτά τα τμήματα, γιατί ουσιαστικά είναι δύο σώματα που έχουν τις ίδιες αρχές, δηλαδή πολύ κοινά και όμοια αυτά που κάνουμε. Ως παραδοσιακή οικογένεια προσκοπική από παππού και τα λοιπά, αμέσως μεταπήδησα στους προσκόπους και έκτοτε έμεινα εκεί. Οπότε είχες το ρέθισμα από πολύ μικρή μέσα στην οικογένειά σου. Θαύμαζες τους προσκόπους πριν ασχοληθείς. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει σχέση με το παιδί και τον εθελοντισμό ήταν κάτι που μου άρεσε από πολύ μικρή. Μα δεν ξεκίνησες έτσι, ήσουν ίδια παιδί όταν ξεκίνησες. Ναι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να φροντίζω μικρότερα παιδάκια. Δηλαδή, πάντα το είχα αυτό το ότι μου αρέσει να βοηθάω. Ό,τι ήταν κάτι όταν θέλανε, ακόμη και όταν ήμουν παιδάκι, μάλιστα, να βοηθήσω, πάντα είχα αυτό το να βοηθάω. Για πες μου λίγο, Λένα μου, το πρώτο πράγμα που έμαθες στους προσκόπους, ποιο ήταν? Ψυχραιμία, υπομονή και όλα θα γίνουν. Ψυχραιμία, υπομονή και όλα θα γίνουν. Βασικά, νομίζω ότι αρχικά τη συμβάλληστη διαπαιδαγώγηση δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή, είναι ένας πυλώνας που έρχεται να κουμπώσει μαζί με το σχολείο και την οικογένεια για να μπορέσει να φτιάξει αυτόνομες προσωπικότητες, γιατί αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω αυτά τα παιδιά που είναι εκεί έξω και αύριο θα είναι ενεργοί πολίτες. Θέλουμε να έχουν τα εφόδια, τους δίνουμε τα εφόδια για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην όποια δυσκολία. Γενικότερα. Μάλιστα. Από μικρή ηλικία που τα παιδάκια εκεί παίζουν και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι παίζω για να μάθω να δένω τα κορδόνια μου, γιατί το παίζουν μέσα από ένα μύθο. Δηλαδή θα τους πει εκείνη την ώρα ο βαθμοφόρος ότι ελάτε να λύθηκαν τα παπούτσια, ας πούμε, του Αστερίξ, γιατί παίζουμε όλοι μέσα από ένα πρίσμα φαντασίας και ένα μύθο. Ελάτε να τον βοηθήσετε να τα δέσουμε. Οπότε βοηθάνε τον Αστερίξ εκείνη την ώρα. Δεν έχει καταλάβει το λυκοπουλάκι ότι μαθαίνει να δένει τα κορδόνια του, αλλά στο τέλος της μέρας έχει μάθει να δένει τα κορδόνια. Μάλιστα. Μέσω παιχνιδιού, δηλαδή. Μέσω παιχνιδιού. Φυσικά το παιχνίδι είναι το πρώτο μας μέσο. Όπου είναι πάρα πολύ έντονο σε όλες τις ηλικίες. Μετά ο πρόσκοπος θα είναι πιο ενσυνείδητο αυτό που θα κάνει. Η ηλικία δηλαδή των παιδιών του γυμνασίου πια. Όπου εκεί κάποια πράγματα τα επιλέγουν τα περισσότερα και μόνοι τους. Θα επιλέξουν τις δραστηριότητες τους, κινούνται σε μικρές ομάδες. Οι μικρές ομάδες έχουν αυτονομία, έχουν τον νομοτάρχη τους, τον αρχηγό τους, όπως λέμε. Εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο. Υπάρχει μεγαλύτερη αυτενέργεια στα παιδιά. Μάλιστα. Και ερχόμαστε μετά στη μεγάλη ηλικία, που έχετε και εδώ τώρα τα κόκκινα πουκάμισα που βλέπετε σε όλο το. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό της ηλικίας το χρώμα. Σωστά, του πουκάμισου. Τα λυκοπουλάκια έχουν το κίτρινο χρώμα. Μάλιστα. Οι πρόσκοποι έχουν το πράσινο πουκάμισο και έρχονται εκεί οι ανιχνευτές, όπως λέμε, οι έφηβοι, για να κλείσουν με το κόκκινο χρώμα. Το μπλε, εφόσον βλέπετε εμένα, καταλαβαίνετε ότι είναι για τις ενήλικες. Μάλιστα. Οπότε, τι προτείνεις, η σωστή ηλικία, υπάρχει σωστή ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος να ενταχθεί στην ομάδα? Όποτε το θέλει. Να σας πω ότι ο γιος μου θα γίνει λυκόπουλο το Σεπτέμβρη, οπότε θεωρώ ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί και ζήσει. Σε ποια ηλικία είναι? 7. 7, μάλιστα. 7 χρονών μπαίνουν σιγά σιγά στη δευτέρα δημοτικού, δηλαδή μπαίνουν σιγά σιγά στα λυκόπουλα, στην πρώτη ηλικιακή ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι όσο περισσότερο πάρει ένα παιδί από αυτό, από όλο αυτό, γιατί θα το δει να κλιμακώνεται, δηλαδή ξεκινάει και χτίζεται κάτι και θα ολοκληρωθεί στην ηλικία των 18. Δεν είναι ότι κάθε τμήμα λειτουργεί αυτόνομο. Μάλιστα. Δηλαδή μάθαμε κάτι στα λυκόπουλα, οπότε τελείωσε, θα μάθουμε κάτι άλλο στους προσκόπους. Όχι, μαθαίνουμε να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε. Μάλιστα. Και να προοδεύουμε. Οπότε από όσο μικρή ηλικία ξεκινήσει, τόσο πιο ωραία θα είναι και πιο ολοκληρωμένο θα ζήσει όλο το ταξίδι. Μάλιστα. Με ρωτάνε μέχρι ποια ηλικία μπορεί να έρθει κάποιος. Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάει από 7 χρονών. Κάποιος που είναι ενήλικας μπορεί να έρθει? Είναι πολύ αργά? Όχι. Πάντα υπάρχει χώρος για εθελοντισμό και καλή διάθεση. Αρκεί να αγαπάς το προσφέρω, το υπηρετή, το παιδί.
τη φύση, γιατί η φύση είναι το σπίτι μας, δηλαδή όλες μας οι δραστηριότητες είναι στην Ήπεθρο. Οπότε όλα αυτά δεν έχουν, αν κάποιος τα έχει, δεν έχουν ηλικία. Μάλιστα, μιλήσω. Στη φύση. Πολύ ωραία. Παιχνίδι στη φύση. Παιχνίδι στη φύση. Έτσι είναι. Θέλεις να μας πεις και λίγο γενικότερα, υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές από ό,τι γνωρίζω, έτσι, στους προσκόπους. Μια σύντομη αναφορά. Φυσικά, έχουμε το νόμο και την υπόσχεσή μας. Έχουμε τις βασικές μας αρχές, όπως είναι η φιλαλήθεια, η αλληλεγγύη, η καθαρή σκέψη, η αγνή, η συναδέλφωση, η ειρήνη. Όλες αυτές οι αξίες, τέλος πάντων, οι πανανθρώπινες που χαρακτηρίζουν, νομίζω, όλους μας. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε ηθικοί άνθρωποι και να πιστεύουμε σε κάποιες αξίες. Οπότε απλά αυτά μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την καθημερινή και την εβδομαδιαία μας τριβή με τα παιδιά, υπενθυμίζουμε ότι είναι εκεί, ότι αυτά πιστεύουμε και ότι αυτά θέλουμε, έτσι μάλλον θέλουμε να χτίσουμε τους ανθρώπους το αύριο. Μάλιστα, οπότε αυτό γίνεται σιγά σιγά σταδιακά και χωρίς να το καταλαβαίνει βέβαια κανείς, και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια στοιχεία πόσοι πρόσκοποι υπάρχουν στην Ελλάδα, όχι πρόσκοποι, γενικότερα από παιδάκια στο κίνημα και τα λοιπά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, γιατί γενικά εγώ ασχολούμαι με ένα κομμάτι ηλικιακό, οπότε ναι. Τα υπόλοιπα είναι, έχω όχι συναδέλφους αλλά φίλους που αντίστοιχα είναι στις ίδιες θέσεις σε άλλες ομάδες, αλλά τουλάχιστον είναι η μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα σε αριθμητικά. Κάποια χιλιάδες παιδιά μετράνε μόνο οι έφηβοι που είναι της Ελλάδας, χώρια, τους ενήλικες και όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Μάλιστα. Εδώ στο Αγρίνιο πόσα παιδιά έχουμε? Εδώ στο Αγρίνιο έχετε ένα σύστημα, το προσκοπικό σύστημα του Αγρινίου. Ναι, όχι εννοούσα πόσα παιδιά είναι αυτή την ώρα εδώ, αλλά ναι. Υπάρχει εδώ, και το σύστημα εδώ, ναι, του Αγρινίου. Το οποίο, τοπικό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή εδώ είναι περίπου στα 800 μέλη. 800 μέλη. Ναι. Από όλη την Ελλάδα. Μπορεί και μάλιστα λίγο παραπάνω. Φιλοξενήστε σε σχολικά συγκροτήματα, ναι, έτσι, του Δήμου Αγρινίου. Σωστά. Αυτές τις ημέρες. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και να δούμε λίγο. Να πω λίγο χθες, θα πρέπει να αναφέρω λίγο και αυτό. Είχαμε και κάποιο έτσι, μια δύσκολη θα έλεγα κατάσταση με μια ομάδα προσκόπων η οποία ξεκίνησε για να έρθει στο Αγρίνιο, όπου εκδηλώθηκε για μηχανικούς από ό,τι είδα αρχικά, εκτιμάται, λόγους. Φωτιά στο λεωφορείο, τουριστικό λεωφορείο, το οποίο κατακάει και ολοσκερό στο τέλος. Και παρόλα αυτά, και ευτυχώς, δεν είχαμε κανένα από τα παιδάκια 15 έως 18 χρονών και τους συνοδούς τους να πάθει το παραμικρό. Σωστά. Είναι κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή βλέποντας και τις φωτογραφίες και από τα τοπικά δίκτυα εκεί της Λαμίας, ήταν κάτι συγκλονιστικό πραγματικά. Και δεν ξέρω γιατί πέρασε μέσα μου το συνέστημα, το αίσθημα, η εντύπωση αν θες, ότι δεν είχαμε θύματα, ειλικρινά το λέω και να τριχιάζω, επειδή στο λεωφορείο επέβαιναν παιδιά πρόσκοποι. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Γενικά, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό είπα υπομονή, αισιοδοξία από την αρχή, αυτό που μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις, γιατί υπάρχουν. Όταν ασχολείσαι με παιδιά, γονείς είμαστε, οπότε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κίνδυνος είναι να πάσα ώρα και στιγμή μπροστά μας. Ευτυχώς, τα ενήλικα στελέχη εκπαιδεύονται από την ώρα που θα μπουν στο σώμα αλληλοπροσκόπων, και επίσημες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια από άλλους φορείς, τα οποία τους δίνουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορούν να συνοδεύουν ανήλικα παιδιά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση γνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά και έχουν την ψυχραιμία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί έχει τύχει και σε μένα και κατάλαβα τι σημαίνει όλα αυτά τα εφόδια που μου έχουν δώσει οι πρόσκοποι, να διατηρείς την ψυχραιμία σου και να δίνεις σωστές οδηγίες. Μάλιστα. Οπότε οι σωστές οδηγίες, η σωστή καθοδήγηση. Δηλαδή δεν υπήρξε, πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε πανικός, υπήρχε ψυχραιμία. Ναι. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το φλεγόμενο λεωφορείο με σύστημα και με πολύ ψύχρεμο τρόπο. Και χάρη βέβαια και στην έγκυρη αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, το οποίο σε κινητοποίησε άμεσα το λεωφορείο. Σωστά, όπως έμαθα και εγώ, διότι εδώ έρχονταν, οπότε δεν μίλησα και εγώ, και το πρώτο πράγμα που με ένοιαζε να είναι καλά τα παιδιά. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Τα παιδιά είχαν τους συνοδούς τους όπως έπρεπε να τους έχουν, εκπαιδευμένους όπως έπρεπε να ήταν, κατέβηκαν όπως έπρεπε να κατέβουν, πήραν όλα τους τα πράγματα, δεν κινδύνευσε τίποτα. Σωστά, μέχρι και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο και ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Και επιβιβάστηκαν μετά σε ένα άλλο λεωφορείο και το βράδυ χοροπηδούσαν μαζί με τους συνομιλικούς τους. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Μάλιστα. Αυτό. Και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο γενικότερα. Αυτό είναι το ευχάριστο και γενικότερα αυτό είναι το μήνυμα και γι' αυτό
και το αναφέρω κιόλας έτσι σε αυτή τη, στο πλαίσιο της συζήτησής μας, ότι πραγματικά η ψυχραιμία τους ήταν καταπληκτική. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν ποδοπατηθεί, θα μπορούσαν να έχουν γίνει διάφορα. Το τι έφταξε είναι άλλο. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε αυτή αφορά. Τη στιγμή. Εκτός αυτού είναι και θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν οι αρχές και άλλοι έτσι, φορείς. Λοιπόν, οπότε να επανέλθουμε λίγο, να επανέλθουμε εδώ στο Αγρίνιο, που πια είστε όλοι εδώ. Εδώ. Μαζευτήκατε. Και ξεκινήσατε από χθες τις δραστηριότητές σας. Μου είπες ότι, να πω ότι στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την επισκέφτηκα χθες και πραγματικά θαύμασα τα έργα των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Έργα φωτογραφίας, έργα memes, έργα πεζογραφίας, ποίησης κτλ. Τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε έναν ειδικό χώρο που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και η οποία θα λειτουργεί αυτής η έκθεση, να πω, μέχρι το τέλος του προγράμματος. Μέχρι και σήμερα το βράδυ στις 9. Α, μέχρι και σήμερα το βράδυ. Ναι. Μάλιστα. Να προλάβουν να τη δουν οι συμπολίτες μας. Είναι, είναι όλη την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι. Είναι πολύ πραγματικά σπουδαίο και το λέω γιατί 22 χρόνια είμαι σχεδόν με αυτά τα παιδιά. Το τι κάνουν τα παιδιά και το τι μπορούν να δημιουργήσουν κάθε χρόνο. Πραγματικά η φαντασία τους, η ικανότητά τους ξεπερνάει μερικές φορές κάθε προσδοκία. Και νομίζω ότι δεν έχει όριο. Δηλαδή είναι πραγματικά αυτό που τους λέω μερικές φορές. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει κι εσείς οι ίδιοι που μπορείτε να φτάσετε. Μάλιστα. Οπότε βλέποντάς τα όλα αυτά, μέσα από 100-200 φωτογραφίες, καταλαβαίνεις τι γίνεται σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας και ότι αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Είναι έκφραση. Και σωστά. Δεν έχει μέτρο. Θα υπάρξουν κάποια βραβεία, θα βραβευτούν κάποιες, ναι, 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 κάποια φυσικά, έργα. Φυσικά, μάλιστα, και απόψε το βράδυ από επαγγελματίες βραβεύονται. Από επαγγελματίες. Φωτογράφους για την, ναι, έκθεση. Μα είναι επαγγελματική δουλειά τους έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν τη δει κανείς, εμείς έχουμε αναρτήσει υλικό και στις ιστοσελίδες μας, agrinotimes.gr και antennapavlastar.gr. Αλλά εντάξει, το ζωντανό δεν έχει καμία σχέση. Οπότε καλύτερα παρακινώ ειλικρινά τους ακροατές μας να περάσουν από την κεντρική πλατεία, να δουν τα υπέροχα έργα των προσκόπων. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ξεκινήσατε, μου είπες χθες, η έναρξη έγινε στην Τριχονίδα. Σωστά. Και το γλεντήσατε. Και το γλεντήσαμε. Μάλιστα. Αρκετά. Νομίζω και βεγγαλικά ακουστήκαμε. Πρέπει να μας κατάλαβε και πολύ το Αγρινίο. Όλη η περιοχή, ναι. Σωστά. Ξεκινήσαμε τελετή έναρξης. Σήμερα το πρωί έχουμε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Γιατί τα παιδιά και εκεί, σαν μικροί σκηνοθέτες και κάστινγκ, έχουν φτιάξει τις δικές τους. Φεστιβάλ ταινιών των ίδιων των παιδιών. Φυσικά. Α, μάλιστα. Πολύ, ναι, ωραία. Το οποίο είναι στο Άνεσης, στο κινηματογράφο Άνεσης. Εξαιρετικές ταινιούλες μικρού μήκους, δηλαδή πραγματικά. Και εκείνες θα βραβευτούν από αντίστοιχους ανθρώπους του χώρου. Όπως και τηλεοπτικά σποτ, σποτάκια σαν διαφημιστικά. Μάλιστα. Και στη συνέχεια υπάρχει και τα δύο φεστιβάλ. Είναι ανοιχτή για το κοινό αυτή η εκδήλωση, ή θα παρακολουθήσουν μόνο οι πρόσκοποι? Είναι, που φιλοξενούν μόνο οι πρόσκοποι. Γιατί είναι και αρκετά τα άτομα, έτσι. Ναι, ναι, γιατί είναι πολλά τα άτομα. Και λόγω κορονοϊού καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο τεχνικά, ναι, δύσκολο. Υπάρχουν δύο φεστιβάλ ερευνών. Και εδώ, επειδή λίγο είναι μια άγνωστη λέξη, ναι, για τους ακροατές, έρευνα. Σωστά. Για μας είναι πολύ γνώριμη, αλλά για εσάς δεν είναι απλά μια άγνωστη λέξη. Η έρευνα είναι ένα βασικό εργαλείο στην ηλικία της εφηβείας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα παιδιά έχουν ανησυχίες πολλές φορές και αντιδράσεις. Δηλαδή, θα τους πεις κάτι, δύσκολα θα το δεχτούν, θα αμφισβητήσουν. Οπότε για να μην αμφισβητούν, τους προκαλούμε να μάθουν. Και πώς μπορούν να μάθουν? Να ρωτήσουν. Μάλιστα. Τι να ρωτήσουν? Να ρωτήσουν την ίδια την πηγή του ενδιαφέροντος που έχουν. Μάλιστα. Οπότε δεν θα τους περάσουμε εμείς την πληροφορία, αλλά αν τους ενδιαφέρει κάτι, όπου μπορεί να είναι χίλια τα ενδιαφέροντα, δηλαδή πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, εξελίσσεται το bullying στην ηλικία τους. Ή ξέρω εγώ, πάρα πολλά θέματα για ναρκωτικά, για κάπνισμα, δηλαδή πολλά κοινωνικά θέματα τα οποία τους απασχολούν. Δεν τους τα απαντάμε εμείς τα ερωτήματα, αλλά τους τα απαντάνε οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Μάλιστα. Οπότε πάνε, ρωτάνε κανονικότατα, μαθαίνουν, παίρνουν την πληροφορία και την παρουσιάζουν. Μάλιστα. Και έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, έτσι. Φυσικά. Και, μάλιστα, δεν υπάρχει και αμφισβήτηση. Γιατί σαφώς την πληροφορία την έχουν πάρει από την πηγή. Από την πηγή. Αυτό για εμάς τους προσκόπους λέγεται πρωτογενής έρευνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Αυτό είναι λοιπόν το πρωινό μας. Μετά το απόγευμα, εκτός από την έκθεση φωτογραφίας. Μιλάμε για σήμερα. Για σήμερα. Ωραία, σωστά. Ναι.
Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, την οποία θα μεταδοθεί και με live streaming στο κανάλι του Σώματος, όπου ουσιαστικά ονομάζεται Πρίσμα. Είναι μια δημιουργία των τελευταίων ετών, όπου εκεί έρχονται κάποιοι ομιλητές από όλη την Ελλάδα που έχουν κάποια ιδιαίτερη ιστορία να μοιραστούν με τα παιδιά, όπως ας πούμε η κυρία Βρανά που είχε μοιραστεί πέρσι στο αντίστοιχο Πρίσμα που είχε πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, που έρχονται να τη μοιραστούν με τα παιδιά και να μεταφέρουν από τη δικιά τους πλευρά το μία άλλη οπτική της ζωής μας, γιατί υπάρχει και αυτή. Είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικό όλα αυτά που ακούγονται και οι εμπειρίες που ό,τι μαθαίνουν τα παιδιά εκείνη την ώρα. Και ήταν κάτι που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και έτσι και σήμερα θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι στο συγκεκριμένο χώρο της Καπναποθήκης, ναι, που θα γίνει η δραστηριότητα. Ναι. Πολύ ωραίος χώρος. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ωραία. Εκεί, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Για να μπορέσουν να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες με τα παιδιά και να τους δείξουν μια άλλη οπτική. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Και αύριο. Αύριο λοιπόν, το βράδυ έχουμε το φεστιβάλ χορού, γιατί είμαστε και χορευτές πολύ. Έχουμε πολλά χορευτικά συγκροτήματα. Και παραδοσιακά. Και παραδοσιακά και τοπικά και όλα. Όλα τα περιλαμβάνει το πρόγραμμα και θεατρικά μαζί. Και αύριο έχουμε την τελευταία μέρα, δυστυχώς, θα αποχαιρετήσουμε το Αγρίνιο, θα κλείσουμε την τελετή λήξης μας. Ξεκινάμε πάλι με τις έρευνες και τις ταινίες, γιατί είναι πάρα πολλές, οπότε τα μισά παιδιά παρακολουθούν έρευνες, οπότε τα άλλα μισά ταινίες και μετά αλλάζουν. Αλλάζουν, ναι. Και στη συνέχεια έχουμε την τελετή λήξης, όπου εκεί θα πούμε το αντίο μας. Το αντίο μας. Και πρώτα θα βγάλουμε και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στην πλατεία με drone, με το σήμα της ειρήνης, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε έξω από όλο αυτό. Θα σχηματίσετε εσείς, ναι, το σήμα της ειρήνης. Σωστά. Υπέροχο. Ναι. Ελπίζω να την λάβουμε έτσι πολύ γρήγορα, να τη δουν και οι ακροατές μας. Φυσικά, φυσικά. Υπέροχα, υπέροχα. Είχαμε αυτή την ιδέα, γιατί εντάξει, και εμείς έχουμε θορυβηθεί από όλα αυτά και εμείς στεναχωριόμαστε με όλα αυτά που γίνονται δίπλα μας, οπότε με το δικό μας μήνυμα και τη δύναμη των παιδιών, όπως μπορούμε, τουλάχιστον να δώσουμε αυτό το μήνυμα στον Μάλιστα. κόσμο. Οπότε λοιπόν σε όλο τον κόσμο θα ταξιδεύσει η εικόνα από την κεντρική πλατεία του Αγρινίου με τους προσκόπους, το σχήμα της ειρήνης. Ελπίζουμε πως ναι. Μάλιστα. Και κάπου εκεί το βράδυ θα αποχαιρετιστούμε, θα λήξουμε. Και θα δώσετε το ραντεβού σας. Για την 38η, παπέ. Ξέρουμε από τώρα που θα είναι η συνάντηση του χρόνου. Ξέρουμε, αλλά δεν το έχω πει ακόμα στα παιδιά, οπότε αξίζει να το μάθουν πρώτα στη σκηνή, γιατί δεν το ξέρουν ούτε τα ίδια τα παιδιά που θα την παραλάβουν. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ωραία αυτά που μας είπες. Ζηλεύουμε και λίγο, η αλήθεια είναι, έτσι, ζηλεύουμε λίγο. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά και για μας. Ποτέ, ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, δυνατή, γερή και γεμάτη ενέργεια πάντα. Εγώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από όλο αυτό, και όχι μόνο της ΠΑΠΕ αλλά και όλων το σώμα της Ελλήνων Προσκόμων, γιατί είναι άπειροι άνθρωποι που ασχολούνται, δεν είναι πολύ από την ψυχή τους, από το μεράκι τους και από το χρόνο τους. Σας το λέω πραγματικά, γιατί το ζούμε κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι παιδιά, θέλει υπευθυνότητα, θέλει ψυχραιμία, θέλει πολλά πράγματα. Το λέω και σαν γονιός πια, γιατί πριν δεν το καταλάβαινα, λίγο. Ναι. Έχεις και μια άγνοια κινδύνου, ας πούμε, αλλά όταν γίνεσαι και γονιός και καταλαβαίνεις τι σημαίνει, τότε αρχίζεις λίγο και το βλέπεις διαφορετικά το πράγμα. Οπότε παρακινώ πραγματικά όλους σας τους ακροατές, το Αγρίνιο εδώ έχει υπέροχο σύστημα, να βρεθούν εκεί με τα παιδιά τους, να το δουν από κοντά, να το γνωρίσουν, και μακάρι κάποια στιγμή να συζητάτε και για άλλο σύστημα, να γίνουν περισσότεροι και περισσότεροι και περισσότεροι. Μάλιστα. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Είστε επανειδήν, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Κι εγώ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κι εμείς κάπου εδώ. Νομίζω ότι η ώρα είναι 12, κύριε Καλαμπαλίκη. Ωραία, λοιπόν, περνάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στα διαφημιστικά μηνύματα των 12. Εμείς τα λέμε πλέον Τρίτη. Έτσι, Τρίτη εδώ στον Antenna Star, να είστε καλά, καλή αντάμωση. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.